ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Θέλω να ευχηθώ στον Πρόεδρο, στα μέλη, σε όλους, για τη σοβαρή δουλειά την οποία κάνετε, τις θερμές μου ευχές, εκφράζοντας και τις θερμές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μεσογείας και Λαυρωτικής κυρίου Νικολάου, ο οποίος πάντοτε έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για τα νέα παιδιά και για την σοβαρή δουλειά την οποία κάνετε και για την οποία είναι πληροφορημένος πάντοτε. Σας εύχομαι έτσι το 2014 να είναι ευλογημένο, να έχουν επιτυχίες τα παιδιά στις δραστηριότητές τους και σε όλους γονείς, φίλους, δασκάλους, γυμναστές, ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Δήμαρχε, Πανουσιολογιότατε, κύριοι, κυρίες και παιδιά, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ για την απόψινή σας παρουσία και σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί ό,τι έχει πετύχει ο Όμιλος Αντισφαίρησης μέχρι σήμερα, το έχει πετύχει χάρη στη δική σας στήριξη και αγάπη για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός αποτελεί μέγιστη σημασία κοινωνική δραστηριότητα που προάγει τις ανθρώπινες αξίες και όταν είναι άμυλα και όχι ανταγωνισμός, προάγει και την ειρήνη. Ο αθλητισμός, όταν συνδυαστεί με κατάλληλη παιδεία, τότε απογειώνει ψυχικά τον άνθρωπο και ιδιαίτερα το παιδί και τους κάνει καλούς καγαθούς. Την προαιώνια αξία του ελληνισμού που τη διαμόρφωσαν αυτοί οι ανεπανάληπτοι αρχαίοι μας και που θέλω να πιστεύω ότι εκφράζει και εμάς τους νεότερους. Ο Όμιλος Αντισφαίρησης πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια με αυτές τις αρχές και αυτή την ιδεολογία. Είναι πλέον γνωστό ότι είναι το μεγαλύτερο σωματείο αθλητικό και όχι μόνο στο Δήμο Λαυρεωτικής, αλλά σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική, μιας και ο αριθμός των αθλητών του ξεπερνάει τους 300. Τους δίδει δε τη δυνατότητα να αθληθούν στην ενόργανη, τη ρυθμική, την ακροβατική και γενική γυμναστική, την αντισφαίριση, την αντιπτέρηση. Είναι ικανοποίηση για μένα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου που μπορούμε να προσφέρουμε το ωφέλιμο του το έργο μέσω των άξιων προπονητών μας στους αθλητές. Κλείνοντας, ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο Κωνσταντίνο Λεβαντή, τον πρόεδρο του νομικού προσώπου Θωρικός, τον κύριο Πίστα, που μας παραφορούν τις εγκαταστάσεις της Αθηνικής, και τον αντιδήμαρχο κύριο Στάμου για τις διευκολύνσεις που μας κάνει στις μετακινήσεις των αθλητικών τμήματων. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι μια καλή αθλητική χρονιά και πολλές επιτυχίες. Στο τέλος της εκδήλωσης θα μοιραστούν και τα αναμνηστικά σε όλους τους αθλητές. Ευχαριστώ πολύ.
έχουμε υγεία και δύναμη, συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή, την προσπάθεια του Συλλόγου του Ομίλου της Φέρης Λεαβρίου, η οποία είναι μια συλλογική προσπάθεια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγούμε από τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, μέσα από την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα. Όποιος πιστεύει ότι με εγωιστικούς ρυθμούς και με τη δύναμη του εγωισμού του θα κερδίσει ζητήματα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο καλή από αυτή την κατάσταση που ζούμε για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους αυτούς που 18 χρόνια εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς, που με πραγματικά αγάπη στο παιδί, ξέροντας ότι τα ατομικά αθλήματα έχουν απαιτήσεις. Ήδη καθυστερήσαμε λίγο γιατί η ομάδα του μπάντμιντον είναι στην Βαδιά και έρχονται τα παιδιά ωστόσο για να προλάβουν την προβλέψή τους. Πήγανε πάρα πολύ καλά, αλλά έχουν πολύ μεγάλα ταξίδια μακρινά και δεν σας κρύβω ότι η απογοήτευση κάθε χρόνο και μεγαλύτερη. Να σας πω, μόνο πέρυσι από τα ατομικά αθλήματα που συμμετείχαμε στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη, τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη, δύο φορές στη Σιδηρόκαστρο, σε μακρινά ταξίδια, η επιχορήγηση ήταν 100 ευρώ από το κράτος. Είναι τρομερή η κατάσταση, οδηγούν τον κόσμο σε αδιέξοδο. Θεωρώ ότι εμείς θα αντισταθούμε. Θέλουμε τα παιδιά να αντισταθούν, θέλουν τα παιδιά να κερδίσουν, γιατί μέσα από την άθληση και τον πολιτισμό θα πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο λαύριο για όλους μας. Ελπίζω πραγματικά αυτοί όλοι οι κύριοι που εύκολα από την καρέκλα του καφενείου και από την καρέκλα του καναπέ μας σχολιάζουν και έχουν εύκολα τη λέξη και να κρίνουν πράγματα που ήδη δεν έχουν κάνει. Οι πιο πολλοί από αυτούς στο παιδικό πάρτι δεν έχουν οργανώσει. Παρ' όλα αυτά έχουν άμεση κρίση για όλα. Λες και είναι μια κριτική επιτροπή που βλέπει τηλεόραση αυτό που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια της. Λες και η ζωή που περνάει μπροστά τους είναι μόνο για να κριτικάρουν και να σηκώνουν βαθμούς. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ενεργοί, αγωνιζόμαστε μέσα από τα παιδιά τα δικά σας, μέσα στην προσπάθειά μας, με συναδέλφους γυμναστές και γονείς που ανιδιοτελώς φτιάχνουν αυτή την προσπάθεια. Πάντα με τη συμπαράσταση του Δήμου, εδώ και 18 χρόνια ο Δήμος είναι κοντά μας και το ευχαριστούμε σε αυτή την προσπάθεια. Πολλές φορές έχω κατηγορηθεί για το διπλό ρόλο που μου επισυνάπτουν, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και αγάπες που εκτός από αυτά που κάνουμε καθημερινά πρέπει να τα υποστηρίζουμε με πράξεις. Θέλω λοιπόν πολύ σύντομα να ευχαριστήσω μερικούς γονείς, γιατί σημασία έχει να ακούμε και τη χορηγία, την αλληλειοτέλεια σε αυτό που κάνουμε. Τον Ρεφανό, τον Αντρέα, τον Παδόπλο, τον Χρήστο, που κατασκεύασαν τους κιλοβάτες για τις ομάδες στο γηπέδο. Τον Γεμιτσάρα, τον Ευάγγελο, για κάποιες εθνικές εμφανίσεις. Τον Παλτά, τον Πέτρο και τον Γιώργο, για το αθλητικό υλικό που έδωσαν στο σύλλογο. Τον Δαλμανούτσο, τον Παναγιώτη και τον Καλά, τον Δευτέρη, για τις κατασκευές που κάνανε στην όργανη γυμναστική. Τον Παπαδόπλο, τον Αντρέα, τον Κροτσάκο, τον Δημήτρη, που διοργάνωσαν τα αγωνιστικά τμήματα των ενηλίκων. Το προσωπικό που συνέχεια είναι κοντά μας και στηρίζει κάθε προσπάθεια που κάνουμε. Τους ανθρώπους που πολλές φορές δεν φαίνονται και είναι πίσω από αυτές τις προσπάθειες που ζούμε το καλοκαίρι στην Αστράδα, στα φεστιβάλ και σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουν. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι με το νέο κλειστό γυμναστήριο θα λυθεί το ζήτημα που πολλές φορές βρισκόμαστε σε μια άσχημη αντιπαράθεση. Πολλά σωματεία, πολλά παιδιά. Είναι ευτυχές έργο ότι πολλά παιδιά από την πόλη συμμετέχουν στον αθλητισμό. Ενώ σε όλη την Ελλάδα το 3,5-4% συμμετέχει, φανταστείτε μόνο στον όμιλο της Φέρης Λαβρίου 327 παιδιά ενεργά, 327 παιδιά που είναι δύο δημοτικά σχολεία ολόκληρα, συμμετέχουν στα αθλήματα. Αυτό είναι κρίσιμο για να καταλάβουμε ότι η προσπάθεια αυτή θέλει μεγάλο αγώνα και πολλές φορές νιώθουμε άσχημα για τα 25 ευρώ ή τα 20 ευρώ που δίνουν οι γονείς. Μακάρι η πολιτεία, η κοινωνία, ο Δήμος προσπαθεί όσο μπορεί, μας στηρίζει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ελπίζω κάποτε το λιμάνι και οι υπόλοιποι φορείς εδώ που δεν έχουν βοηθήσει ποτέ σχεδόν, εκτός από μία φορά, να καταλάβουν ότι η ουσία δεν είναι μόνο στα βιτία, είναι στους ανθρώπους, είναι στην κοινωνία, είναι σε αυτό που ζούμε. Χωρίς τα παιδιά δεν υπάρχουμε. Όλοι επενδύουμε στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και θα προσκαλέσω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Λαμού στην Ελένη που σήμερα την άφησα μόνη της, την ταμεία μας που έκανε αυτή την προσπάθεια αυτή. Εξαιρετική, προσπαθεί πάντα μεταξύ δύσκολων καταστάσεων.
ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι γονείς που δεν μπορούν να συνεισφέρουν αυτή την εισφορά, η οποία όμως είναι απαραίτητη για να υπάρχει αυτοχρηματοδότηση του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, πάντα ευγενική, με το χαμόγελο που προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία. Επίσης, να καλέσω τους γυμναστές συναδέλφους, τον Καλαδημητρή τον Κώστα που μόλις έδωσε από τη Λιβαδιά, τον Πάτριον. Έλα, Κώστα, πάνω. Πού είναι ο Κώστας? Άκυρο, είδα το Λευτέρη και νομίζω ήταν ο Κώστας. Έχω αρχίσει και δεν πάω καλά, πρέπει να την κατασταθώ. Λοιπόν, ο Κώστας έρχεται τον Καλαδημητρή, λοιπόν, είναι στον δρόμο και έχει το μάτι του Πάτριον. Η Μακροδημήτρη Ιωάννα. Έλα, Ιωαννίτσα, που κάνεις προπονήσεις. Είναι προπονήτρια στο τένις. Η Ντασιώτη Ιωάννα. Είναι συνθήκη. Η Τσαπλαρή Δήμητρα. Είναι συνθήκη. Ο Σπυριδής ο Γιώργος, που είναι στην ενόργανη. Η Μαστολιανοπούλη Μαρία, που είναι στην ενόργανη. Ο Χρυσοφίδης ο Μάριος. Ξέρετε, ο σύλλογος αποκτάμε έτσι πολλά από όλες τις περιοχές που έχω περάσει ο αθλητικούς συλλόγους, έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα από αυτά τα θετικά είναι ότι, θα σας το πω εδώ πέρα σε όλους, είναι μυστικό κοινό. Η Δήμητρα και ο Μάριος το καλοκαίρι παντρεύονται, γνωριστήκαμε μέσα στο σύλλογο, δεν έχουμε... Αλλά πάντα χαρούμενοι. Και ο Μοχάμεντ Ναζί, ο φίλος μας που είναι στα εκποντό, ο προπονητής στα εκποντό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Δημήτρη Τζακάλη, τον Δρόστο Γιάννη, τον Παδόπουλο, όλα τα παιδιά και αν ξεχνάω κάποιον συγγνώμη για την προσπάθεια που κάνουμε εδώ και χρόνια. Παρακαλώ πολύ τους αθλητές όλων των τμήματων να βοηθήσουν και οι γυμναστές να κάνουμε την απονομή μας και να καλέσουμε τον Δήμαρχο να κάνει την πρώτη απονομή στα παιδιά του αγωνιστικού τμήματος ενός γυμναστικής. Μόνο τα παιδιά που διακρίθηκαν από τα αγωνιστικά τμήματα, και αυτό το κάνουμε γιατί τα αγωνιστικά τμήματα έχουν ιδιαιτερότητα αυτή, πολλές ώρες ατομικής προπόνησης, πολλές ώρες μέσα στις αίθουσες, έξοδα από τους γονείς, ταξίδια, και το κάνουμε για να ακούσουν ένα μπράβο. Άσχετα πάντα από τη σειρά κατάταξης, σημασία έχει ο αγώνας, είπαμε. Να είστε καλά. Προτού σηκώσω τον κύριο Δήμαρχο για να υπάρχει μια τάξη απονομές, θα παρακαλέσω τους αθλητές να προσέλθουν στο βήμα. Την Τζόρα την Παναγιώτα, την Ασλάντη Ματίνα, την Χατζηγνατιάδη την Άννα Μαρία, την Θεοδωρόγεννη την Μπέγκη, την Ορφανού την Κατιαλένα και τον Ορφανό τον Γεώργιο. Να παρακαλέσω λοιπόν τώρα τον Δήμαρχο Λαβριωτικής κύριο Λεβαντή Κωνσταντίνο να μας βοηθήσει στις απονομές, ξεκινώντας πάντα από τις αθλήτριες οι οποίες προέρχονται από το αγωνιστικό τμήμα της ενόργανης γυμναστικής, προπονητής ο Χριστοφίδης ο Μάριος, συμμετείχαν στα πανελλήνια πρωταθλήματα ενόργανης γυμναστικής στη Θεσσαλονίκη και στο διασυλλογικό πρωτάθλημα ενόργανης. Επίσης, δύο αθλητές οι οποίοι δεν είναι εδώ, βρίσκονται και αυτοί στο πρωτάθλημα στην Λιβαδιά της αντιπτέρησης. Είναι στο δρόμο τα παιδιά, εύχομαι να μπορέσουν να έρθουν να προλάβουν. Να πω λοιπόν ότι η αθλήτρια Τζόρα Παναγιώτα κατέλαβε την τρίτη θέση στη δοκό ισορροπίας και την τρίτη θέση στο έδαφος στην κατηγορία των νεανίδων. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να είμαστε υγιείς,
να βρίσκουμε πάντα τη δύναμη που χρειάζεται να ξεπερνάμε τα δύσκολα αυτές τις εποχές. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, αγάπη και χαμόγελο. Επίσης μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Κώστα τον Πανταζή που είναι και ο Διευθυντής του Αθλητικού Οργανισμού, για το μεράκι και την αγάπη που έχει για τα παιδιά μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, σήμερα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ένα καινούριο κλειστό γυμναστήριο στην Κερατέα εγκαινιάσαμε. Μέσα στο μήνα θα βάλουμε κάποια τελευταία όργανα, θα έλεγα, μπασκέτες και κάποια άλλα πράγματα που λείπουν από το κλειστό της Νεάπολης και θα του δώσουμε και αυτό στα σχολιά τα πρωινά, αλλά το απόγευμα έως και το βράδυ να αθλούνται τα παιδιά του Ομίλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γυναικών Ασημένιο στο Δίζυγο και τέσσερα χάλκινα στο σύνθετο ατομικό, στη δοκό ισορροπίας, στο έδαφος και στο όλμα. Η Ασλάνη Ματίνα που κατέλαβε τρίτη θέση στη δοκό στην κατηγορία νεανίδων. Και τη Χατζηγνατιάδη την Άννα Μαρία. Να με βοηθήσουν με τα παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν οι αθλητές και οι αθλήτριες που ακούνε το όνομά τους να έρθουν εδώ για να γίνουν οι απονομές. Δρογός Ελένη. Τσαϊρίδου Ελένη. Παράβαλο Αγγελική. Σιούτη Όλγα. Σαριγιάννη Ζωή. Ρουμπάνη Άννα. Γαΐτη Αθηνά. Πιτσικάλη Ελένη. Τζαβέλα Καλλιόπη. Και Μπέλου Ιλιάνα. Στην απονομή να παρακαλέσω τον κύριο Λουκά Δημήτριο, τέο δήμαρχο Λαβρεωτικής. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στα παιδιά, στους γυμναστές, στους γονείς τους, στα μέλη του Έλληνα Σίγμα του Ομίλου και στον Κώστα τον Πανταζή που είναι η ψυχή της όλης προσπάθειας και εύχομαι ότι οι διακρίσεις των αθλητών και αθλητριών στο μέλλον θα είναι περισσότερες και συγχαρητήρια για τη μέχρι τώρα προσπάθειά τους. Συγχαρητήρια παιδιά. Υδρογόση Ελένη. Η
Τσαϊρίδου η Ελένη. Η Παράβαλου η Αγγελική. Η Σιούτη η Όλγα. Η Σαριγιάννη η Ζωή. Η Ρουμπάνη Άννα. Η Γαλίτη Αθηνά. Η Πιτσικάλη Ελένη. Η Τσαβέλα η Καλλιόπη. Και η Μπέλου η Λιάννα. Δεν ξέχασα κανένα κοριτσάκι, ευτυχώς. Ευχαριστούμε για τον χρόνο να είστε γερές κορίτσια και σαν ανώτερα. Καρτάνου Κυριακή. Βαλτά Κωνσταντίνο. Ζαβέντρο Ιωάννη. Τσαρούχα Αθανάσιο. Γιώτη Αχιλέα. Γκόκο Ανδρέα. Και Μουστάκα Σεραφείμ. Τις απονομές θα παρακαλέσω να τις κάνει η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Μακρία Ρετούσα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να συγχαρώ ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Πανταζή, που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια και από τότε που εγώ προσωπικά τον γνώρισα έχει δώσει όλες του τις δυνάμεις και έχει προωθήσει τον αθλητισμό σε όλη τη Λαβριωτική. Είναι πραγματικά η ψυχή τόσο του Ομίλου του Λαβρίου, αλλά έχει συνεισφέρει σημαντικά και στον αθλητισμό της Κερατέας. Του εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο για να μπορούν τα παιδιά όλες τις Λαβριωτικές να αθλούνται και να έχουν μία διέξοδο, διότι ο αθλητισμός προάγει τις αξίες τόσο του εφαγωνίζεστε όσο και της ηθικής. Συγχαρητήρια επίσης και στους γυμναστές, γιατί από ό,τι έχω μάθει προέρχονται από τα σπλάχνα του Ομίλου και συνεχίζουν από άλλη θέση να προσφέρουν τις γνώσεις τους, τη διάθεσή τους και το πάθος τους στις μικρότερες ηλικίες. Και πάλι συγχαρητήρια. Και φέτος σε όλα τα περιφερειακά και πανελλήνια πρωταθλήματα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με πολλές διακρίσεις. Και φέτος ήμασταν πρώτοι σε πόντους στην περιφέρεια Αττικής Βοιωτίας. Σε πανελλήνιο επίπεδο, τη χρονιά που μας πέρασε, για πρώτη φορά 7 παιδιά του ομίλου μας πήραν κάποιο μετάλλιο. Αναλυτικότερα οι κυριότερες διακρίσεις των αθλητών μας ήταν οι εξής. Στο Πανελλήνιο U11 Νοτίου Ομίλου που έγινε στο Λαύριο, ο Ορφανός Γιώργος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα αγόρια
ενώ η στρατή Μπέτι Άννα την τρίτη θέση στα κορίτσια. Στο Πανελλήνιο U13 Νοτίου Ομίλου που έγινε στην Πάτρα, οι αθλητές του ομίλου μας πήγαν πάρα πολύ καλά. Στον τελικό του απλού έπαιξαν δύο δικά μας παιδιά. Ο στρατής ο Νικηφόρος που κατέλαβε την πρώτη θέση. Ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης που βγήκε στη δεύτερη θέση. Ενώ στο διπλό οι δυο μαζί βγήκανε πρώτοι. Γι' αυτό τον λόγο επιλέχθηκαν και για την εθνική ομάδα U13 και συμμετείχαν στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στο Σιδηρόκαστρο το Σεπτέμβριο του 2013. Στο Πανελλήνιο U15 έγινε στο Πύργο. Είχαμε ακόμα μία επιτυχία. Ο Τσελεπής ο Γιώργος με τον Κυριακόπουλο το Σταύρο στο διπλό βγήκανε τρίτη. Τέλος, στο Πανελλήνιο U19, η Τσαούσοβλη Νικολέτα, σε συνεργασία με μία άλλη αθλήτρια από την Αθήνα, βγήκανε τρίτες στο διπλό νεανίδων. Να αναφέρω για τις επιτυχίες του ομίλου σε περιφερειακό επίπεδο. Στην πρώτη θέση, η Θαρμπατζάνη Σταυρούλα στο απλό U19. Δεύτερη θέση η Παπαδοπούλου Κατερίνα στο απλό στα U19. Στην τρίτη θέση ο Μαραγκός ο Χαράλαβος στο απλό στα U17. Στην πρώτη θέση ο διδασκάλου ο Φίλιππος στο απλό στο U11. Στην τρίτη θέση ο Γεωργιτζανάκος Γεώργιος στο απλό στα U11. Στην τρίτη θέση ο Λάρικας ο Ιάσονας στο απλό στα U11. Στην τρίτη θέση η Κυριακοπούλη Αθανασία στο απλό στο U11. Και για να εξηγήσω λίγο σε όσους με ακούν και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν τι ακούν, τα U11, U13, U15, U17 και U19 είναι ηλικιακές κατηγορίες. Τα U11 είναι οι μικρότεροι στο άθλημα της αντιπτέρησης. Yeah. Επιτυχίες λοιπόν είχαμε και στα διπλά. Πρώτη θέση στο διπλό ο Μαρακός ο Χαράλαμπος μαζί με τον Παπαδόπουλο τον Παναγιώτη. Και πρώτη θέση στο μεικτό, ο Χαδουμέλης ο Ανδρέας με την Τσαούσοβλη την Νικολέτα στην κατηγορία U17. Στην κατηγορία U13, δεύτερη θέση, η Γεωργιτσανάκου η Εύα και ο Κυριακάκης ο Μιλτιάδης. Τρίτη θέση, η Παπαχρήστου η Χριστίνα, ο Καναχαλίδης ο Ανδρέας και ο Νικολακάκης ο Θεόδωρος. Και να τελειώσουμε με τη μεγαλύτερη κατηγορία της αντιπτέρησης, το Αθρών Γυναικών, στο οποίο η Ρουσιά η Αθηνά πήρε τη δεύτερη θέση στο απλό γυναικών. Ενώ ο Θεοδωρόγιαννης ο Γιάννης την πρώτη θέση στο μεικτό. Να ξεκινήσουμε τις απονομές, κυρία Πανταζή. Κυρία Πιτσικάλη, η Λία να τις κάνει. Γεια σας. Χρόνια πολλά και από μένα. Βασικά υγεία. Στους αθλητές χρειάζεται πάρα πολύ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι τόσα παιδιά. Και εύχομαι, κύριε Πανταζή, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν και
τα μετάλλια, παιδιά. Καλώς στους αθλητές. Καλώς τα παιδιά με τα μετάλλια. Συγχαρητήρια. Να τους παρακαλέσω λοιπόν να έρθουν όλοι εδώ. Ο Παπαδόπουλος ο Παναγιώτης. Ο Μαραγκός ο Χαράλαμπος. Η Στρατή Μπετιάνα. Δεν είναι τροπή να πάω να πάω δουλειό μου, τρέπομαι. Η Παπαδοπούλου η Κατερίνα. Η Τσαούσογλου η Νίκη. Τη Ρουσιά την Αθηνά. Είναι και κορούλα μου, σας το είπα. Τη Χαρμπατζάν τη Σταυρούλα. Το διδασκάλι το Φίλιππο. Το Γεωργιτσανάκο το Γεώργιο. Γεωργιτσανάκου Εύα. Τον Ορφανό τον Γιώργο. Τον Καναχαλίδη τον Ανδρέα. Παπαχρήστου τη Χριστίνα. Και το Θεοδωρό Γιάννη το Γιάννη. Και ο Λάρικας ο Ιάσονας. Θα το παραλάβει η μητέρα του λοιπόν για εκείνον. Ο Χαρδουμέλης ο Ανδρέας. Κυριακάκης Μιλτιάδης. Δεν έχουν έρθει τα παιδιά, οπότε ολοκληρώσαμε και τις απονομές.